πολύ καλησπέρα σας. Είμαι η Μαρία Ελένη Νικηφόρου και μαζί θα δούμε ειδήσεις από το neakrete.gr. Απέραντη είναι η θλίψη για το θάνατο της Αφροδίτης Σιλιγνάκη από τα Χανιά. Η χαμογελαστή δόκιμη πλοίαρχος άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία μόλις 20 ετών, έπειτα από μια γενναία μάχη με τον καρκίνο. Νέες ανακοινώσεις από το Υπουργείο Παιδείας για την αλλαγή του ωραρίου στα σχολεία. Σύμφωνα με την αρμόδια υφυπουργό, τα μαθήματα σε γυμνάσια και λύκεια θα ξεκινούν στις 9 το πρωί και όχι στις 8 και 4 όπως ισχύει σήμερα. Μάλιστα, οι διαδικασίες προχωρούν με γοργούς ρυθμούς, προκειμένου οι αλλαγές στο ωράριο να εφαρμοστούν από το νέο σχολικό έτος. Φανταστείτε τα κτίρια να μην είναι λευκά ή γκρίζα, αλλά να λειτουργούν ως τεράστιοι καμβάδες που καλούν πολίτες να δημιουργήσουν πάνω τους ξεχωριστά σχέδια με ψηφιακά πινέλα και χρώματα. Κι όμως, το Εργαστήριο Μεταβαλλόμενων Ευφυών Περιβαλλόντων του Πολυτεχνείου Κρήτης έκανε αυτή τη φαντασία πραγματικότητα, καθώς βρίσκεται στη διαδικασία της ανάπτυξης μιας εφαρμογής που ζωντανεύει την όψη των πόλεων. Για περισσότερες ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο, πληκτρολογήστε neakrete.gr από το κινητό, τον υπολογιστή ή το τάμπλετ σας. neakrete.gr. Η ενημέρωση στα χέρια σου.